Έρχομαι από την Γαλλία και δεν πίνω κρασί. Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέ, πρίτανης και καγκελάριος των Πανεπιστημίων του Παρισιού. Μεταναστεύσεις, διασπορά, προσφυγιά. Μια λίγο πιο προσωπική ερώτηση. Τι είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο? Η προσφυγιά και η μετανάστευση. Είμαι προσφυγόπουλο. Οι γονείς μου ήρθαν διωγμένοι από τη Μικρασία το 1922. Γεννήθηκα στην Ελλάδα μόνο εγώ, από όλα μου τα αδέλφια. Άρα η προσφυγιά ήταν κάτι που ήταν καθημερινό για μας. Και η μετανάστευση, γιατί πήγα στη Γαλλία ως μετανάστρια. Παγκοσμίως, ψέματα. Αυτά τα λέμε για να παρηγορηθούμε. Η κρίση είναι ευρωπαϊκή. Το πολύ. Θα έλεγα μάλλον ότι είναι μάλλον ελληνική και λέμε ότι είναι ευρωπαϊκή για παρηγοριά. Μεγαλύτερη. Η κρίση αυτή τη στιγμή οφείλεται στο ότι η μία παγκοσμιοποίηση δεν είναι δυνατή και ότι υπάρχει μία ανασφάλεια και πολιτιστική και οικονομική, λόγω του ότι μένουν, αν θέλετε, εκτός δουλειάς και εκτός ιστορίας, ένα σωρό άνθρωποι και ένα σωρό λαοί. Ακούστε, δεν μας έχουν πάρει τίποτε. Τα έχουμε δώσει όλα. Είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί ζητήσαμε από αυτούς τα πάντα. Τα πάντα. Δεν τα πήραμε όλα. Όλα. Προς τα πού βλέπετε να οδεύει? Στο ξύπνημα ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος και για τον εαυτό του και για τη ζωή του. Ενώ εμείς νομίζουμε ότι εξαρτώμαστε από τους άλλους. Καιρός να πούμε ότι είμαστε υπεύθυνοι και για το μεγαλείο και για την παρακμή. Πώς γίνεται όμως, είναι αρκετά δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος αυτό το πράγμα που λέτε αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί, θέλει, πρέπει... Γιατί δεν ξέρει ιστορία. Αν ξέρει ιστορία, ξέρει ότι ακριβώς όλο το μεγαλείο ήταν ελληνικό κατόρθωμα, άρα όταν ένας λαός πέρασε όλες τις δυσκολίες που πέρασε και τις κατάφερε και ραγιαδισμό και κατοχή και πείνα και βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί που βρίσκεται λέγοντας ότι είναι υπέτειος ο άλλος, κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό που δεν πάει καλά είναι η παιδεία. Θα ήθελα να κλείσουμε λέγοντας την πιο δυνατή ανάμνηση που έχετε από τα παιδικά σας χρόνια. Τη δικτατορία του Μεταξά. Θυμάμαι, ήμουνα 10 χρόνων όταν στη Βουλιαγμένη 4 Αυγούστου, όταν ήρθε ο πατέρας μου και ήμασταν όλοι βενιζελικοί, όλοι εκεί, και λέει, για πρώτη φορά ένιωσα τη λογοκρισία με το δάκτυλο του πατέρα μου στο σώμα. Παιδιά, από εδώ και στα εξής δεν θα μιλήσετε για τον Βενιζέλο. Δεν μιλώ για τον Ευάγγελο, μιλώ για τον Λευτέρη.